Τώρα επιστρέφουμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Ακούσαμε αναλυτικά την ενημέρωση για την πορεία των εμβολιασμών και φυσικά τα στοιχεία που δίνουν τα ποσοστά των εμβολιασμένων από τον κύριο Θεμιστοκλέους. Από την Πέμπτη ανοίγει η πλατφόρμα, όπως είδαμε, για τον εμβολιασμό των παιδιών που έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005. Αυτό ανακοίνωσε ο κύριος Θεμιστοκλέους. Θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού λοιπόν για εμβολιασμό με το σκεύασμα της Pfizer, οι συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες των παιδιών. Όπως εξήγησε ο κύριος Θεμιστοκλέους, μέσα από το εμβόλιο.gov.gr με κωδικούς TaxisNet θα γίνονται τα ραντεβού από τον έναν ή τον άλλον γονέα και οι δύο γονείς μπορούν να κλείσουν το ραντεβού αρκεί να ανήκουν στην ίδια οικογενειακή μερίδα με τα παιδιά. Βέβαια, ρωτήθηκαν και για τον εμβολιασμό στα σχολεία. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, όπως ανέφεραν και ο κύριος Θεμιστοκλέους και η κυρία Θεοδωρίδου, μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, κανένα θέμα εμβολιασμών παιδιών στα σχολεία. Να δούμε αναλυτικά τώρα τα κρούσματα. Όπως είπαμε, 2.065 είναι τα νέα κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΔΥ. 10 είναι οι θάνατοι και 139 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι. Συνολικά, ο αριθμός των κρούσματων στη χώρα μας είναι 440.872. Το 51,2% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 156 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 1.874 με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι, όπως είπαμε, είναι 10 στον αριθμό και ανεβάζουν το συνολικό αριθμό των θανάτων στις 12.802. Το 95,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Οι διασωληνωμένοι έχουν διάμεση ηλικία τα 66 έτη, το 85,6% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 2.736 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι τα 42 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 78 έτη. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, στην Περιφερειακή Ενότητα, έχουμε 126 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο και συγκεκριμένα στην Κεντρική Μακεδονία 41 νέες μολύνσεις, οι οποίες είναι ως εξής: 12 νέα κρούσματα στις Σέρες, 8 στη Χαλκιδική, 11 στην Πιερία, 6 στην Ιμαθία, 4 στην Πέλα, ενώ κανένα κρούσμα δεν έχει καταγραφεί το τελευταίο 24ωρο στο Κιλκής. Στην Αττική έχουμε 892 κρούσματα, ενώ αρκετά αυξημένα είναι και τα κρούσματα στην Κρήτη. Εκεί έχουμε το τελευταίο 24ωρο 252 μολύνσεις. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, σε ένα άλλο θέμα, ξεκίνησε ο καθαρισμός του δυτικού παράκτιου μετόπου. Ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο μέχρι σήμερα. Δεν έχει γίνει καμία παρόμοια παρέμβαση. Οι αρμόδιοι της αυτοδιοίκησης από τους Δήμους πρώτου βαθμού και από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεύτερου βαθμού βρέθηκαν στο σημείο όπου ξεκινούν τα έργα, δίνοντας το στίγμα ότι πρόκειται για μια τεράστια παρέμβαση ουσιαστικά, περίπου στο ύψος των παλιών βυρσοδευσίων, στο Καλοχώρι, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να αλλάξει όλη η περιοχή, όλο το δυτικό παράκτιο μέτωπο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Την έναρξη των εργασιών καθαρισμού, εξυγίανσης και αποκατάστασης του πολύπαθου από την περιβαλλοντική επιβάρυνση δυτικού θαλάσσιου μετώπου του Θερμαϊκού Κόλπου, κήρυξε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βάζει τέλος στην υποβάθμιση της Δυτικής Θεσσαλονίκης με έργα και όχι με λόγια. Και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Φιλοδοξούμε ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αυτόν εδώ τον τόπο που μέχρι σήμερα τον αποφεύγαμε όλοι και όποτε ερχόμασταν για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, να γίνει σε πολύ λίγο χρόνο από σήμερα, με τις εργασίες που θα γίνουν και θα τρέξουν, ένας χώρος επίσκεψης και αναψυχής για όλες τις οικογένειες της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και όλους τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής μας. Σε ειδική εκδήλωση στο Καλοχώρι του Δήμου Δέλτα, ο κ. Τζικώστας παρουσίασε το σχεδιασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει γίνει στην παράκτια ζώνη της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Από την πλευρά της Αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου τόνισε ότι είναι το αποτέλεσμα μιας καλής συνεργασίας η έναρξη των εργασιών. Είναι το δυτικό παράκτιο μέτωπο, είναι ζητούμενο για μας, είναι η αναβάθμιση μιας περιοχής που όλοι μέχρι τώρα αποφεύγουμε, αλλά θέλω να πιστεύω αυτό που είπε και ο Περιφερειάρχης μας, ότι πλέον μετά από 30 μήνες η ομορφιά θα ανταγωνιστεί την περισσότερη ομορφιά σε έναν τόπο που πραγματικά είναι μέσα στην καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας που μέχρι τώρα υπήρχε, αλλά ευελπιστούμε ότι εμείς θα είμαστε εκείνοι που θα δώσουμε το καινούριο πράσινο φως για καλύτερες ημέρες. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας επεσήμανε ότι το έργο θα λάβει χώρα σε έκταση 600 στρεμμάτων σε μία ακτογραμμή 6 χιλιόμετρων από τη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου στα παλιά Βυσοδεψία. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη, είναι ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, εξασφαλισμένη από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, από το πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες. Η έκταση η οποία θα καθαριστεί είναι 600 στρέμματα σε ένα μήκος ακτογραμμής 6 χιλιόμετρων από τις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, βόρεια της Λιμνοθάλασσας του Καλοχωρίου, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, ανατολικότερα νότια την περιοχή των εγκαταστάσεων των πετρελοειδών. Θα φτάσουμε μέχρι τις εκβολές του Δενδροποτάμου και φυσικά στην πιο επιβαρημένη περιοχή, που είναι η περιοχή των Βυσοδεψίων. Συγχαίροντας τον Περιφερειάρχη, τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες και υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου επεσήμανε πως είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Φυσικά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στο έργο αυτό. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα αστυνόμευσης, ελέγχου, επίβλεψης και επιτήρησης της περιοχής και επιβολής κυρώσεων στους ρυπαντές, για να μην ξαναζήσουμε αυτό που ζούμε σήμερα. Ο Δήμαρχος Δέλτα Γιάννης Ιωαννίδης σημείωσε από την πλευρά του ότι η σημερινή έναρξη του έργου είναι η αρχή για τα επόμενα, μια σημαντική προσφορά όπως τη χαρακτήρισε της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα έργο που θα αποκαθιστά το υδάτινο στοιχείο αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο από επικίνδυνα και μολυσματικά απόβλητα συσσωρευμένα δεκαετίες στην περιοχή, και το επόμενο βήμα είναι να ξεκινήσουν και άλλες προσπάθειες και άλλα έργα, υπάρχει σχεδιασμός, και φυσικά να προστατευτεί αυτή η περιοχή, η οποία εμείς ως Δήμος κάνουμε καθημερινές προσπάθειες απέναντι σε ασυνείδητους πολίτες, οι οποίοι όπως βλέπετε λάστιχα, μπάζα και πάσης φύσεως απορρίμματα σωρεύονται εδώ πέρα σαν ένα σκουπιδότοπος. Χαιρετισμό απίφθινε και ο Μητροπολίτης Αυρουπόλεως και Νεαπόλεως κ. Βαρνάβας, ο οποίος ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στο σχεδιασμό και την εκκίνηση του έργου. Έναρξη από το Καλοχώρι, από τις εκβολές του Γαλλικού ποταμού βόρεια της Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου με έκταση 322 στρεμμάτων. Ανατολικότερα, νότια των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελοειδών και στα πρώην γεμιστήρια τρένων συνολικής έκτασης 28 στρεμμάτων. Ρέμα και εκβολές του ρέματος του Δενδροποτάμου, περιοχή 93 στρεμμάτων επιβαρημένη από βαρέα μέταλλα, βιομηχανικά απόβλητα και υγρά λίμματα άγνωσης προέλευσης. Περιοχή Βυσοδεψίων έκτασης 12 στρεμμάτων, όπου θα απομακρυνθούν μπάζα, λάστιχα, πλάκες αμιάντου, εγκαταλειμμένα δοχεία με υλικά που χρησιμοποιούσαν οι Βυσοδέψες. Εκτιμούμε ότι θα απομακρυνθούν. Αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου. Εκτιμούμε ότι θα απομακρυνθούν περισσότεροι από 1.350 τόνοι μη επικινδύνων αποβλήτων και περισσότεροι από 950 τόνοι επικινδύνων αποβλήτων. Μιλάμε για μπάζα, για λάστιχα, για πλάκες αμιάντου και οτιδήποτε υπάρχει στην περιοχή από παλιές δεξαμενές, από υλικά τα οποία χρησιμοποιούσαν παλιά οι Βυσοδέψες. Και σε δεύτερη φάση θα ξεκινήσει η εξυγίαση των υπόγειων υδάτων, μια ειδική τεχνολογία που μπορεί να σε εξηγήσει φυσικά και ο ανάδοχος, προκειμένου να εξυγειάνουμε τα υπόγεια ύδατα και τα υπόγεια νερά. Οι επεμβάσεις στο υπέδαφος και στα υπόγεια νερά θα γίνουν επιτόπου και οι επεμβάσεις στα απόβλητα θα τα παραλάβουμε για να τα διαχειριστούμε είτε με ανακύκλωση είτε με διαχείριση άλλου είδους. Με ειδικά κοντέινερ, με αντλίες και σύγχρονες τεχνολογίες θα συγκεντρώνονται τα υπόγεια ύδατα, θα καθαρίζονται και θα επαναφέρονται στο υπέδαφος, εξήγησε ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας. Τώρα και από τη Δυτική Θεσσαλονίκη θα πάμε στο Δήμο Αλμοπίας για να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο, τον κύριο Χρήστο Μπάτση. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Κύριε Μπάτση, πώς είναι η εικόνα στο Δήμο σας τη στιγμή που παντού αυξάνονται τα κρούσματα λόγω της μετάλλαξης Δέλτα? Ποια είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχετε? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο Δήμο Αλμοπίας είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχουμε σχεδόν καθόλου κρούσματα. Είμαστε σε νούμερα τα οποία είναι πάρα πολύ χαμηλά έως μηδενικά. Η αλήθεια είναι αύριο θα γίνονται σε 5 διαφορετικούς οικισμούς και στην πόλη της Αρδαίας
rapid test με κλιμάκια το ΙΡΙ, προκειμένου να επαληθευτεί αυτό που σας λέω. Αλλά πάντως είμαστε πολύ καλά αυτή τη στιγμή και τα νούμερα είναι πολύ χαμηλά. Βέβαια, στην Μπέλα 4 είναι τα κρούσματα για το 24. Όχι, εμείς στο Δήμο Νότιας να είμαστε πολύ καλά. Είναι μικρός ο αριθμός. Mm-hmm. Τώρα, η συζήτηση που γίνεται, κύριε Μπάτση, για τον εμβολιασμό, θεωρείτε ότι σας αφορά όσον αφορά την επισκεψιμότητα στα Λουτρά, γιατί είναι ένας χώρος που φιλοξενεί έναν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ούτως ή άλλως, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί και να βρίσκονται και σε πολύ στενή επαφή όταν είναι πολυπληθείς. Σας απασχολεί το θέμα, θα θέλατε να υπάρχει μια πιστοποίηση περί εμβολιασμένων ή μη? Φυσικά μας απασχολεί. Τώρα για την πιστοποίηση περί εμβολιασμένων ή μη, αυτά στα δει λίγο το Υπουργείο Υγείας. Αλλά και εμείς θα θέλαμε να έχουμε μια ασφάλεια με την έννοια πια. Δηλαδή να ξέρουμε ότι ο κόσμος εδώ που έρχεται είναι ok, τακτοποιημένος εμβολιαστικά, είναι ασφαλής, έτσι ώστε να μην έχουμε προβλήματα και σταματήσει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή η λειτουργία της Λουτρόπολης από πιθανά κρούσματα. Εμείς τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα, προχωρούμε κανονικά, γίνεται η θερμομέτρηση, αλλά εντάξει, και πάλι αυτό, να σας πω, για μένα δεν λέει τίποτα. Πρέπει να χτιστεί το τείχος ανοσίας, απλά πρέπει ίσως να προσεγγίσουμε πιο καλά τον κόσμο, έτσι ώστε να τον πείσουμε να εμβολιαστεί. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί όλη η Λουτρόπολη κανονικά, όλοι οι χώροι, κύριε Μπάτση? Βεβαίως, λειτουργούν όλοι οι χώροι. Όπως μας έχει ανακοινώσει και ο ΕΟΔΗ με το υγειονομικό πρωτόκολλο, μπορούμε και κανονικά λειτουργούμε και τους καταράχτες και το παλιό και το νέο και την πισίνα, όλα φυσικά με αποστάσεις, με πολύ πιο λίγα ραντεβού. Δεν γίνεται όπως γινότανε κάποτε που είχαμε το ένα πίσω από το άλλο. Τώρα ανά μισή ώρα αδειάζουν οι πισίνες, ξαναγεμίζουν νερό, φλωριώνονται και όλα τα σχετικά. Δεν απαιτείται κάποιο τεστ, rapid ή μοριακό? Εντάξει, ζητάνε τα παιδιά κάτω στην είσοδο, ειδικά στα group που έρχονται με τα λεωφορεία. Γίνεται κανονικά από τον γιατρό και την νοσοκόμα εκεί πέρα, γίνεται ενημέρωση ότι όλα μπαίνουν καλώς και από τους οδηγούς και από τους ξεναγούς που έρχονται εδώ πέρα και μας επιδεικνύουν ότι είναι οι τουρίστες που έρχονται με αρνητικό rapid μοριακό τεστ. Αυτό είναι μια διασφάλιση κατά κάποιον τρόπο? Είναι, όντως, γιατί αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε είχαμε, η αλήθεια είναι, αρκετά group και όντως είναι μία διασφάλιση, είναι μία ηρεμία, έτσι, γιατί και φαντάζομαι και όλα αυτά τα τουριστικά γραφεία που φέρνουν τον κόσμο φροντίζουν και αυτοί για την υγιεινή, για την ασφάλεια και για την υγεία όλων. Υπάρχει όμως μείωση αναγκαστική, κύριε Μπάτση, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, λόγω του τρόπου λειτουργίας. Αυτό τι σημαίνει για εσάς, τι σημαίνει για τα έσοδα? Κοιτάξτε, όντως υπάρχει μείωση στην επισκεψιμότητα γενικά αυτή την περίοδο. Ανέκαθεν καλοκαιρινίους μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, η Λουτρόπολη είχε λιγότερο κόσμο. Τώρα έχουμε όντως πάλι λιγότερο κόσμο. Γιατί? Γιατί είναι αυτός ο φόβος που κυριαρχεί, είναι ο κόσμος που δεν ξέρει πώς να κινηθεί, πώς να αντιδράσει. Είναι τα ραντεβού τα οποία βγαίνουν πολύ πιο αραιωμένα, να το πω, και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος. Υπάρχει μια καλή ροή στη τηλεφωνική γραμμή, αλήθεια είναι, για ερωτήσεις, για να κλείσουν τίποτα ρεζερβέ, πισίνες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλον αυτόν τον κόσμο. Όλοι είναι λίγο κάπως αναστατωμένοι και ανήσυχοι. Εμείς προσπαθούμε από τη μεριά μας να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και όντως υπάρχει μία μείωση. Τώρα, το αντίκτυπο εννοείται ότι είναι οικονομικός πάντα και καταλαβαίνετε ότι θέλει να συμμαζέψεις λίγο τα έξοδά σου και να μην κάνεις πολλές και διάφορες σπατάλες που τις κάναμε λίγο παλαιότερα σε πιο μεγάλο βαθμό. Ελπίζετε σε κάτι καλύτερο τώρα από εδώ και πέρα? Θα συνεχίσετε τα σχέδιά σας για τη Λουτρόπολη? Γιατί και οι Λουτροπόλεις περνούν επίσης το δικό τους γολγοθάκι, κύριε Μπάτση. Δεν προλαβαίνουν να σταματήσει το ένα χαστούκι, έρχεται άλλο χαστούκι. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε. Ευελπιστούμε πάντα στο καλύτερο, είμαστε αισιόδοξοι. Θεωρούμε ότι, εγώ να σας πω, το Σεπτέμβριο περιμένω αύξηση του κόσμου. Mm-hmm. Γιατί θεωρώ ότι επειδή θα κρυώσει ο καιρός και θα κάνει, αν φυσικά δεν κλείσει με τα επικείμενα τοπικά lockdown ή δεν έχουμε περιοριστικά μέτρα. Εγώ περιμένω, να πω την αλήθεια, αύξηση, προκειμένου να λειτουργήσει καλύτερη η Λουτρόπολη, να δώσω περισσότερες θέσεις εργασίας, να ανεβούμε οικονομικά και όλα τα σχετικά. Έχετε προχωρήσει σε κάποιο σχεδιασμό όσον αφορά τους εμβολιασμούς? Θα θέλατε η πολιτεία να επιβάλλει κάτι τέτοιο, κύριε Μπάτση? Αν δηλαδή στο Δήμο ή σε υπηρεσίες αντίστοιχες επιβληθεί κάτι που έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς, θα συμφωνούσατε με αυτή την πρακτική? Εγώ δεν συμφωνώ καταρχήν με αυτή τη λέξη, επιβολή. Mm-hmm. Σωστή κατεύθυνση, ενημέρωση. Η ενημέρωση υπάρχει.
Ναι, ενημέρωση υπάρχει. Αλλά επιβολή όχι, δεν νομίζω ότι είναι καλή λέξη να την χρησιμοποιούμε, να επιβάλλουμε στους πολίτες ή να επιβάλλουμε στους, γενικά στους δημότες. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κατευθύνουμε, να τους δείξουμε το σωστό δρόμο και να τους δείξουμε τι πρέπει να κάνει ο πολίτης, ο κάθε πολίτης. Δεν νομίζω ότι είναι. Αυτή η λέξη δεν μου αρέσει, αλήθεια, δεν με εκφράζει. Ναι, αλλά ενδεχομένως να βρεθείτε μπροστά σε μια κατάσταση, αν αποφασίσει το Υπουργείο ή η κυβέρνηση ότι θα πρέπει να εμβολιαστεί, για παράδειγμα, ο δημόσιος τομέας, θα βρεθείτε μπροστά σε μια κατάσταση κι εσείς. Εντάξει, με το προσωπικό εγώ πιστεύω όμως πρέπει να λίγο να το δούμε το θέμα πιο ψύχραμα και να έχουμε το δικαίωμα της επιλογής, με την έννοια σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις να συνημερώσουν, να πούνε ορίστε ποια είναι τα ωφέλη από το εμβόλιο, να φύγει όλη αυτή η. Έτσι, αυτό το σύννεφο εδώ που υπάρχει από τα κινητά, από τα δημοσιεύματα, και όλοι λίγο πολύ έχουν τη δικιά τους πλάση θεωρία, και προκειμένου ο κόσμος να ξέρει και να έχει μία σφαιρική και ολοκληρωμένη άποψη. Τώρα, όταν βλέπει και ο κόσμος όμως όλη την ώρα στα πάνελ, στα κανάλια των τηλεοράσεων, στα ραδιόφωνα, ένας υγειονομικός να λέει το ένα, ένας το άλλο, όταν δεν υπάρχει κοινή γραμμή, και λογικό είναι να δημιουργείται μία ατμόσφαιρα στην κοινωνία η οποία μόνο καλή δεν είναι. Και υπάρχει αυτή η διχόνοια, ο εμβολιασμένος, ο ανεμβολίαστος και ούτω καθεξής. Αυτό το σύννεφο που λέτε είναι μεγάλο στο Δήμο σας? Όχι. Εμείς εμβολιαστικά στο Δήμο Λαμβρίας είμαστε πάρα πολύ καλά. Την τελευταία φορά που επικοινώνησα με το Κέντρο Υγείας πριν 15-20 μέρες, εμείς, να ξέρετε, είμαστε ένας Δήμος 28.000 κατοίκων, είχαμε ξεπεράσει τις 14.000 εμβολιασμούς μόνο στο Κέντρο Υγείας Αιρδαίας. Συν πόσοι πάνε στην Έδεσα, γιατί παλιά. Οι ηλικίες, κάποιες ηλικιακές ομάδες το κάνουν στο νοσοκομείο της Έδεσας, οπότε εμείς είμαστε σε πολύ, πάρα πολύ καλό βαθμό σαν Δήμος. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν πολύ, κύριε Μπάτση, σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας. Το καλοκαίρι να κυλήσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται για τον Δήμο και για όλους τους δημότες. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Τώρα, η νανοτεχνολογία κάνει τα δικά της θαύματα και είναι ένα κομμάτι και αυτή της επιστήμης. Δεν έχει σχέση βέβαια με το τι θα γίνει με την πανδημία, τα φάρμακα και τα εμβόλια. Είναι όμως πάρα πολύ μεγάλη πρόοδος, όπως θα παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ, γιατί υπάρχουν δείγματα νανοτεχνολογίας που αγγίζουν τα όρια της επιστημονικής φαντασίας, αλλά είναι μια πραγματικότητα τελικά που ζούμε σήμερα. Διάφορα νοσοματίδια τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τεχνική laser, με laser ablation, τα οποία είναι από διάφορα υλικά, είτε από οξύδια, είτε από μεταλλικά υλικά όπως ασίμι, χρυσός, χαλκός, είτε από κάποια νητρίδια, για πληθώρα εφαρμογών από βιοιατρική έως οργανικά και εκτυπωμένα ηλεκτρονικά. Η νανοτεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου. Η επιστημονική φαντασία γίνεται πραγματικότητα στο πλαίσιο του συνεδρίου Nanotechnology 2021 που λαμβάνει χώρα σε γνωστό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Αυτά που πριν χρόνια φάνταζαν σενάριο χολιγουντιανής ταινίας, όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση ενός προσθετικού μέλους ή ακόμη και ενός οργάνου, μπορούν πλέον να γίνουν εφικτά στο άμεσο μέλλον. Ο σκοπός είναι να μπορούμε να κατασκευάσουμε στο εργαστήριο ανθρώπινα μέλη, ανθρώπινους ιστούς. Τελικό αποτέλεσμα είναι η αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών, η αντιμετώπιση των χειρουργικών τραυμάτων και η αναπλήρωση και η δημιουργία ανθρώπινων μελών. Τα θαύματα στον κόσμο της νανοτεχνολογίας δεν έχουν τέλος, καθώς για πολλές εφαρμογές είναι μόνο η αρχή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα γρήγορα τεστ για την ανίχνευση όχι μόνο του κορονοϊού, αλλά και άλλων νοσημάτων. Αφορούν την ανίχνευση των αντισωμάτων σε ασθενείς που έχουν νοσήσει με τον ιό COVID-19. Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι μια generic μέθοδος που μπορεί, αυτό λέμε σε όλους, ότι μπορεί να αποτυπωθεί και σε άλλες ασθένειες, σε άλλα τύπου βιοσένσορες. Μία ακόμη σημαντική καινοτομία που παρουσιάζεται είναι ο έξυπνος σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, βασισμένος σε εύκαμπτα οργανικά εκτυπωμένα φωτοβολταϊκά τρίτης γενιάς, που παράγει η ελληνική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τα δικά μας οργανικά φωτοβολταϊκά έχουμε χρησιμοποιήσει τα έχουμε τοποθετήσει πάνω στο στέγαστρο, το οποίο έχει πάλι κουρμπαριστεί η οροφή. Με πάρα πολύ απλό τρόπο έχουν τοποθετηθεί χωρίς βαριές κατασκευές, προσφέρει σκίαση, παράγει ενέργεια, κόβει τις υπεριόδεις ακτινοβολίες που σημαίνει ότι το αυτοκίνητο που είναι από κάτω δεν ζεσταίνεται. Η έξυπνη στάση που παρουσιάστηκε πέρσι και είχε άμεση εφαρμογή από το Δήμο Νεάπολης Οικαιών είναι μια απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να έχει αντίκτυπο στην καθημερινότητα του πολίτη. Διαθέτει παροχή για Wi-Fi και φόρτιση κινητών τηλεφώνων,
ενώ είναι ενεργειακά αυτόνομη, καθώς λειτουργεί με οργανικά φωτοβολταϊκά. Είναι το οργανικό φωτοβολταϊκό το οποίο το έχουμε τροποποιήσει, το έχουμε αναβαθμίσει. Έχουν φύγει πλέον οι γνωστές ρήγες που είχε το πάνελ μας. Δεν έχει όμως χάσει σε απόδοση. Έχει πάρει μόνο θετικά στοιχεία, όπως είναι δηλαδή η καλύτερη οπτική όταν το βλέπουμε, δεν μας εμποδίζει πλέον στο μάτι. Στο φόρουμ παρουσιάζονται εκθέματα τα οποία είναι πρωτότυπα και δεν υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Γεγονός που είναι ιδιαίτερο σημαντικό, αφού το προσεχές διάστημα θα παρουσιαστούν σε μεγάλες αντίστοιχες εκθέσεις ανά τον κόσμο και θα προσελκύσουν επενδυτές. Είμαστε εξειδικευμένοι, έχουμε την τεχνογνωσία για το 3D printing σε υλικά, σε μηχανές, σε διαφορετικά πράγματα. Αναλαμβάνουμε οτιδήποτε έχει σχέση με 3D printing, είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες. Γενικά είμαστε ανοιχτοί σε οτιδήποτε καινούριο έχει και υπάρχει. Τα οικονομικά ωφέλη θα είναι πολλαπλά, καθώς στο συνέδριο θα συζητηθούν τα αποτελέσματα 35 και πλέον ευρωπαϊκών και εθνικών R&D προγραμμάτων που ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ, με τη συμμετοχή 150 οργανισμών και επιχειρήσεων και περισσότερων από 500 ερευνητών από όλη την Ευρώπη. Τα ερευνητικά αυτά προγράμματα εκτιμάται ότι θα αποδώσουν από την εφαρμογή των αποτελεσμάτων τους γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία. Θα περάσουμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, το πρωθυπουργικό διάγγελμα στις 7 προγραμματισμένο για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού όσον αφορά τους εμβολιασμούς, την υποχρεωτικότητα, τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τη λειτουργία των κλειστών χώρων. Περνάμε στη διαφημίση, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.